Πάμε να συναντήσουμε τώρα μια οικογένεια η οποία φαίνεται ότι έχει βρει την ευτυχία της στα ταξίδια. Θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω ταυτοχρόνως σε αυτό το ζευγάρι, το πολύ όμορφο ζευγάρι, τον Κώστα και την Αλιώνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κύριε Κομματάκη. Λοιπόν, Κώστας Παπανικολάου, αν δεν απατώμε στο επίθετο, και η Αλιώνα. Είναι λοιπόν το ζευγάρι όπου μαζί με το παιδί τους γυρίζουν τον κόσμο. Έχουν πάρει τους δρόμους και δεν πάνε κάπου κοντά, πιστέψτε με, θα μας τα πούν καλύτερα. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν από την Κρήτη, έχουν φτάσει μέχρι την Ισλανδία και πάλι πίσω. Και η χαρά και η ευτυχία για αυτούς τους ανθρώπους είναι τα ταξίδια. Πάμε να τους γνωρίσουμε καλύτερα. Λοιπόν, διάβαζα προσφάτως ένα δημοσίευμα του site neakrite.gr ότι πήρατε το μικρό σας γιο, νομίζω είναι όνειρο για κάθε οικογένεια, ναι. Το μικρό σας γιο και το όχημά σας, το οποίο έχετε μετατρέψει σε κάποιο είδους τροχόσπιτο, θα μας τα πείτε καλύτερα, θα το δούμε και σε σχετικές φωτογραφίες, και γυρίζετε όλη την Ευρώπη. Τι ακριβώς κάνετε? Κάνουμε απλά κάτι που μας ευχαριστεί και μας ευχαριστούσε και πριν τον μικρό και δεν θέλαμε να το σταματήσουμε. Απλά ταξιδεύουμε, γνωρίζουμε τον κόσμο, βλέπουμε άλλους ανθρώπους και βοηθούμε και τον μικρούλι να μεγαλώσει με έναν τρόπο όχι τόσο συνηθισμένο, θα έλεγα. Ορίστε, μισό λεπτό, κάντε μία παύση, σας παρακαλώ. Βλέπουμε στα πλάνα μας το αυτοσχέδιο, να το πει κανείς, τροχόσπιτο το οποίο έχετε δημιουργήσει, μέσα στο οποίο μία αγκαλιά πραγματικά τόσο με τη σύζυγό σας όσο και με το μικρό σας παιδί. Καταφέρνετε να ταξιδεύετε, να κάνετε τις στάσεις όπου εσάς σας αρέσει, το τοπίο, το ιδανικό τοπίο για εσάς, να διαμένετε εκεί για ώρες και μετά να συνεχίζετε το ταξίδι σας, έτσι? Σωστά, σωστά. Βασικά το συγκεκριμένο που βλέπετε είναι απλά μία σκηνή οροφής. Είναι κάτι αρκετά συνηθισμένο στο εξωτερικό. Απλά εδώ στην Ελλάδα δεν πολύ υπάρχει σαν εμπειρία. Και το σκεφτήκαμε πριν τον προηγούμενο χειμώνα, να τοποθετήσουμε πάνω στο αυτοκίνητό μας. Φυσικά να έχουμε και ψυγείο μαζί μας και είδη μαγειρέματος, οτιδήποτε μπορείς να χρειαστείς για να διανυκτερεύσεις μόνος σου. Και όταν μάθαμε, όταν ήξερα ότι θα έχω αρκετά μεγάλη άδεια από τη δουλειά μου λόγω του Έκτορα, την άδεια ανατροφής, θέλαμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό και είπαμε να πάμε. Να πάμε στην Ισλανδία βασικά, που είχαμε σκεφτεί ξανά και θέλαμε να τη δούμε ακόμη περισσότερο. Ξεκινήσατε από την Κρήτη για την Ισλανδία. Θέλω να μου μιλήσει και λίγο η σύζυγος, η Αλιώνα. Ξεκινήσατε λοιπόν από την Κρήτη, πήγατε στην Ισλανδία και επί τρεις μήνες ήσασταν μέσα στους δρόμους και μέσα βεβαίως στο δικό σας αυτοσχέδιο τροχόσπιτο. Ναι, ακριβώς. Στην Ευρώπη βέβαια μας φιλοξένησαν και αρκετές οικογένειες μέσω Couchsurfing, ένα site φιλοξενίας. Αλλά στην Ισλανδία, στα νησιά Φαρόε, μέναμε αποκλειστικά στη σκηνή μας. Ήταν λίγο δύσκολο γιατί ο καιρός δεν είναι όπως το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Περισσότερες νύχτες είχε 2 με 4 βαθμούς έξω και η σκηνή είναι τέλεια, αλλά δεν έχει θέρμανση. Βέβαια, εμείς είχαμε όλο τον εξοπλισμό, υπνόσακους και τα πάντα. Ήταν μια τέλεια εμπειρία. Ξέρετε τι θα λέει τώρα η κλασική πεθερά στο σπίτι? Πού πάτε με το παιδί με τέτοιο καιρό, το παίρνετε μαζί σας, μικρό παιδί, θα αρρωστήσει, όμως εσείς τα καταφέρατε, ε? Όχι, η αλήθεια είναι ότι τα δικά μου πεθερικά είναι πολύ σούπερ και ήταν υπέρ του ταξιδιού. Άκουσα κάποιες τέτοιες απόψεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Έκτορας δεν αρρώστησε ούτε μια φορά στο ταξίδι, αρρωστήσαμε εμείς. Πόσο χρονών είναι ο μικρούλης? Πόσο χρονών είναι ο μικρούλης? Σε τρεις μέρες θα γίνει 2 χρονών. Χρόνια του πολλά τότε, αφού είναι σύντομα προσεχώς και τα γενέθλιά του. Ωστόσο, δεν ήταν βάρος, έτσι, γενικότερα το να έχετε ένα παιδί μαζί σας σε όλο αυτό το ταξίδι, κύριε Κώστα? Όσο είναι γενικά βάρος ένα παιδί, δηλαδή σε ζορίζει σε κάποια πράγματα, είναι και στο σπίτι λίγο κουραστικό, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Κώστα, ποια ήταν η εμπειρία που κράτησες από αυτό το τρίμηνο ταξίδι με την οικογένεια μέχρι την Ισλανδία? Περιέγραψε μας λίγο, μετέφερε μας αυτά τα τοπία τα οποία αντικρίσατε οικογενειακώς. Ναι, θα φανεί άδικο για όλο το υπόλοιπο ταξίδι. Απλά η Ισλανδία για μας είναι κάτι μοναδικό. Είχαμε μαγευτεί ήδη από την προηγούμενη φορά και τώρα πήγαμε, κάναμε περίπου 4.000 χιλιόμετρα στη χώρα, σε έρημα μέρη. Φτάσαμε μέχρι το βορειότερο άκρο της Ισλανδίας, που είναι κάποιες εκατοντάδες μέτρα από τον αρκτικό κύκλο. Είμαστε κυριολεκτικά μόνοι μας στη μέση του πουθενά κάποιες μέρες.
Πώς είναι αυτή η αίσθηση, αυτή η αίσθηση του να είσαι σε ένα σημείο το οποίο δεν έχεις επισκεφτεί ποτέ, μακριά από όλους και όλα. Βέβαια έχουμε και τη βοήθεια του κινητού που μπορούμε να μάθουμε πλησίων μας τι υπάρχει, αλλά πώς είναι αυτή η αίσθηση της μοναξιάς, αλλά ταυτόχρονα το να είσαι γεμάτος αφού έχεις την οικογένειά σου και ασφαλής αφού έχεις την οικογένειά σου μαζί. Ναι, ξέρετε κάτι, επειδή έχω επισκεφτεί αρκετές φορές τη Ρωσία, λιώνα μου τη Ρωσία, έχουμε πάει σε μέρη που κυριολεκτικά είναι σαν να ταξιδεύεις στον χρόνο. Οπότε το να είμαστε απλά σε ένα ερημικό ευρωπαϊκό μέρος δεν είναι τόσο, δεν ξέρω, τόσο τρομακτικό όσο το φαντάζεται κανείς. Είναι απλά εύκολο, δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίσω. Δεν είναι εύκολο όταν το κάνεις, αλλά τώρα εκ των υστέρων βλέποντάς το, νιώθουμε ότι, okay, εντάξει, ήταν Ευρώπη στο κάτω-κάτω. Δεν είχαμε να φοβηθούμε κάτι ανησυχητικά, να φοβηθούμε για κάτι σοβαρό. Αλλιώνα, εκτός από την Ευρώπη και τις χώρες που μεσολάβησαν, έτσι, από την Κρήτη μέχρι την Ισλανδία, ποια είναι τα άλλα μέρη τα οποία έχετε επισκεφτεί οικογενειακώς? Πολλά γενικά μας αρέσει να ταξιδεύουμε, οπότε με κάθε ευκαιρία κάπου φεύγουμε, είτε στην Κρήτη, είτε στην Ελλάδα, είτε εξωτερικό. Τελευταία μας εμπειρία πριν αυτό το ταξίδι, πήγαμε με τον Έκτορα πάλι στο Μπαλί της Ινδονησίας και μας άρεσε πάρα πολύ, κυρίως επειδή ήταν μοναδική εμπειρία με το παιδί. Οι άνθρωποι του Μπαλί είναι πάρα πολύ φιλόξενοι και προς τα παιδιά, δεν ξέρω, έχουν φανταστική συμπεριφορά. Όλοι θέλαν να παίξουν με τον μικρό, τον χαιρετούσαν, δείχνανε πολύ υπομονή και μας άρεσε πάρα πολύ. Για πείτε μου τώρα, είναι και το ερώτημα το οποίο γεννάτε στους περισσότερους τηλεθεατές, φαντάζομαι. Θα λένε τώρα, μα αυτοί που βρίσκουν αυτά τα χρήματα και γυρνούν όλο τον κόσμο, φαντάζομαι πολλοί θα σας το ρωτούν, Κώστα και Αλλιώνα. Αλλά σίγουρα υπάρχει ένα τρίκ, ένας τρόπος, από ό,τι σας έχω ακούσει να λέτε κιόλας, που μπορούμε να κάνουμε μια σωστή εξοικονόμηση χρημάτων, έτσι ώστε να καταφέρουμε κι εμείς να βγούμε, βρε αδερφέ, έξω από την Κρήτη, έξω από την Ελλάδα. Μπορώ να απαντήσω εγώ? Παρακαλώ. Είναι ακριβώς αυτό. Πρώτα, είναι η πρώτη προτεραιότητά μας τα ταξίδια. Οπότε σπάνια βγαίνουμε έξω, ούτε καφέδες, μαγειρεύουμε στο σπίτι. Κάνουμε αρκετή οικονομία ώστε να βγάλουμε αυτή την άκρη για τα ταξίδια. Και μετά ο Κώστας είναι όλη την ώρα να κοιτάει τις προσφορές. Οπότε βγαίνει κάποια φθηνή προσφορά για εισιτήρια, φύγαμε. Ας πούμε, στο Μπαλί μπορεί να ακουστεί κάτι μακρινό, αλλά εισιτήριο επιστροφής μας τύχησε 300 ευρώ το άτομο, που δεν το θεωρώ κάποιο τεράστιο ποσό. Σίγουρα. Αν ψαχτεί κάποιος στο διαδίκτυο, υπάρχουν αυτές οι συγκεκριμένες προσφορές, που βεβαίως πρέπει να έχεις κάνει τη σωστή επιλογή και χρονικά, έτσι ώστε να πετύχεις ένα οικονομικότερο εισιτήριο. Και θέλω να κλείσω με τον Κώστα. Κώστα, πώς θα βλέπεις τα πράγματα στο μέλλον, συνεχίζονται τα ταξίδια? Δεν γίνεται να σταματήσουν. Δεν σταματά. Δηλαδή, είναι σαν τη συνήθεια κάποιου που απλά δεν θέλει να την κόψει, θα έλεγα. Γι' αυτό και έχουμε ήδη προγραμματίσει να πάμε στη Ρωσία την πρωτοχρονιά για να δούμε και τους συγγενείς, αλλά και να δούμε κάποια μέρη που θέλουμε πάρα πολύ, που δεν τα ξέρει συνήθως ο κόσμος, γιατί πηγαίνουν μόνο στην πρωτεύουσα συνήθως. Και υπάρχει κι άλλο ήδη σχέδιο για την Άνοιξη, γιατί αυτό που είπαμε πριν, βρήκαμε πάλι φθηνά αεροπορικά και δεν μπορούμε να... Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή η σύνδεση και αυτά τα οποία είπατε κι εσείς και οι δύο θα αποτελέσουν έτσι ένα δρόμο για πολλές οικογένειες να απελευθερωθούν λίγο, να προσέξουν τα οικονομικά τους, έτσι ώστε να καταφέρουν και αυτά κάποιες οικογένειες να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, να δουν άλλες εικόνες, άλλους πολιτισμούς, να γνωρίσουν άλλους ανθρώπους. Και χαίρομαι που βγάλατε κάτι φρέσκο προς τα έξω. Και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι θα χάρηκαν με τη δική σας περίπτωση, αφού έχετε μαζί σας και το μικρό σας παιδί που δεν το αφήνετε ποτέ, ναι, και έτσι να συνεχίσετε πραγματικά. Αν μου επιτρέπετε... Κάτι πολύ τελευταίο. Σύντομα, βέβαια, Κώστα, βέβαια. Ναι, είναι πιστεύω θέμα καθαρά επιλογών που κάνει ο καθένας στη ζωή του και πώς θέλει να μεγαλώσει με το παιδί του. Και ειδικά όσον αφορά την Ευρώπη, δεν πρέπει να υπάρχει κανείς φόβος ούτε καν για θέμα ασφάλειας, υγείας, οτιδήποτε. Είναι απίστευτα οργανωμένα και σύγχρονα, αλλά μπορείς να βρεις οτιδήποτε, οπουδήποτε. Οπότε, έτσι, απλά το κάνεις, δεν είναι κάτι δύσκολο. Να είστε καλά, βρε παιδιά, να είστε καλά, να ταξιδεύετε πάντα και θα τα ξαναπούμε σε ένα από τα ταξίδια σας. Αν θέλετε να το μεγαλώσετε λίγο, να πάρετε και από εδώ κάποιους ορισμένους και εμένα μαζί, να φύγουμε ένα ταξιδάκι, να γνωρίσουμε κι εμείς καλύτερα τον υπόλοιπο κόσμο.
Να είστε καλά. Τα φιλιά μας, χαιρετισμούς μας στο μικρό Έκτορα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.